Συντρόφισσες και σύντροφοι, γεια σας. Συγχαρητήρια και πολλές ευχές για τα 50 χρόνια του κόμματός σας, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Έχετε κάθε δίκιο και κάθε δικαίωμα να είσαστε χαρούμενοι και περήφανοι ότι γιορτάζετε τα 50 χρόνια του ΣΕΡ. Και εμείς, οι σύντροφοι που δουλεύουμε μαζί με τους εκείτες και τους εκείτησες σε όλα τα μέτωπα, έχουμε και εμείς δικαίωμα να είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που μια οργάνωση της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα κλείνει 50 χρόνια. 50 χρόνια ασυμβίβαστης, αταλάντευτης πάλης για την κοινωνία που οραματιζόμαστε, τη σοσιαλιστική κοινωνία. Πώς θα είναι αυτή η κοινωνία είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης και πολλές και όμορφες απαντήσεις ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι γεγονός ότι αυτή η ανάγκη να αλλάξει η κοινωνία, να αλλάξουν οι προτεραιότητες, να αλλάξουν τα κριτήρια και τα κίνητρα με τα οποία δουλεύει η κοινωνία, γίνεται όλο και περισσότερο φανερή σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Γιατί είναι σίγουρο ότι μια κοινωνία που καταστρέφει το περιβάλλον, μια κοινωνία που γεννάει συνέχεια πολέμους, μια κοινωνία που για να επιβιώσει είναι συνεφασμένη με την καταπίεση και την εκμετάλλευση, μια κοινωνία που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν ιό, μια ασθένεια, παρά την τεράστια τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί, είναι μια κοινωνία που πρέπει να αλλάξει. Όμως δεν φτάνει για να αλλάξει μια κοινωνία το γεγονός ότι έχει αποτύχει. Όπως δεν φτάνουν επίσης οι επικλήσεις των επαναστατών που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία αυτή. Χρειάζεται συγκεκριμένος αγώνας, χρειάζεται οργάνωση αυτού του αγώνα και χρειάζεται το υποκείμενο που θα αλλάξει την κοινωνία. Και εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα από τα πολύ παλιά εκείνα χρόνια που κάποιοι ονειρεύτηκαν ουτοπίες της κοινωνίας του ήλιου, όμορφες όπου όλα θα ανήκουν σε όλους και όλοι θα μπορούμε να γευόμαστε τα άλατα του πλούτου. Ήρθαν οι μαρξιστές επαναστάτες και δίδαξαν ότι μέσα από την ταξική πάλη, η εργατική τάξη, η τάξη που είναι η πιο οργανωμένη, η πιο πολυπληθής, η πιο πειθαρχημένη αν θέλετε, εκείνη που γνωρίζει καλύτερα την παραγωγή, είναι αυτή που με τον αγώνα της μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Και σε αυτόν τον αγώνα οι πρωτοπόροι επαναστάτες έχουν ιδιαίτερο ρόλο, γιατί είναι αυτοί που θα πάνε στην τάξη, θα την οργανώσουν, δεν θα λείψουν από τους αγώνες της, θα προσπαθήσουν μαζί να αλλάξουν αυτή την κοινωνία. Και το ΣΕΚ είναι σε αυτόν τον αγώνα και γι' αυτό είναι 50 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι. Και θα συνεχίσει να είναι μέχρι τη στιγμή εκείνη που η κοινωνία πραγματικά θα αλλάξει, μέχρι τη στιγμή που οι εργάτες της Κόσκο μαζί με τους λιμενεργάτες από όλα τα λιμάνια θα κάνουν κομμάτι στη διακίνηση των εμπορευμάτων στον κόσμο, οι εργάτες της Ιφούν θα κάνουν κομμάτι και θα οργανώνουν τη διακίνηση έτοιμου φαγητού, οι εργάτες και οι εργαζόμενοι της υγείας και οι επιστήμονες και οι γιατροί, οι νοσηλευτές θα κάνουν κομμάτι στη διακίνηση της πανδημίας και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας θα ανοίγουν σε όλους, έτσι ώστε να μην λείψει από κανέναν τροφή, βιβλίο, φάρμακο, πολιτισμός, όλα τα αγαθά που εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δημιουργούμε και μας ανήκουν. Αυτή η κοινωνία δεν θα είναι όπως κάποιες προσπάθειες που έγιναν. Ξέρουν ότι δεν θέλουν να είναι. Δεν θέλουμε να είναι η διαχείριση που υλοποίησαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να είναι ο κρατικός καπιταλισμός, σύστημα εκμεταλλευτικό και καταπιεστικό που φτιάχτηκε στις χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Θέλουμε να είναι μια κοινωνία ελευθερίας, μια κοινωνία που οι ανάγκες των ανθρώπων θα είναι πάνω από τα χέρια. Αυτό οι σημερινοί υπηρέτες του συστήματος δεν μπορούν να το καταλάβουν. Βλέπεις, ας πούμε, είπε προχθές, εάν κρατικοποιήσουν τις πατέντες, ποιος θα κάνει έρευνα. Δεν φτάνει το μυαλό των υπηρετών του συστήματος ότι μπορεί να γίνει έρευνα, μπορεί να γίνει παραγωγή, μπορεί να γίνει ευτυχία της ανθρωπότητας χωρίς το κίνητρο του κέρδους.
Για αυτή την κοινωνία αγωνιζόμαστε και αυτή την κοινωνία θα την κατακτήσουμε. Να είστε καλά και να γιορτάσουμε μαζί πολλά ακόμα χρόνια του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος.